Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Σπύρος Συρμακέσης. Είμαι καθηγητής στο τμήμα των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εδώ στην Πάτρα. Να σας καλωσορίσω στην τρίτη και τελευταία ημέρα του 11ου Regional Growth Conference. Ένα συνέδριο που ξεκίνησε αρχικά ρομαντικά και πια μετά από 11 χρόνια αποτελεί ένα θεσμό. Και από ό,τι φαίνεται αρχίζει και παράγει διακριτά αποτελέσματα που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων. Σήμερα έχουμε ένα πολύ δυνατό σχήμα, όπου έχουμε να πιάσουμε ένα θέμα που παλιά ακούγονταν πολύ περίεργο και το παλιά δεν είναι πολύ μακριά, ίσως να ήταν και πριν από 2 χρόνια, που έχει να κάνει με την καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας μέσα στα πανεπιστήμια. Πολλές φορές στα αμφιθέατρα έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε αν ο ιδιωτικός τομέας όντως ψάχνει στους δικούς μας φοιτητές ή στους δικούς μας αποφύτους ανθρώπους που να έχουν το mindset του επιχειρηματία. Όχι απαραίτητα να θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, όπως παρουσιάστηκαν σε κάποιο άλλο session με μεγάλη κοιλιά και πούρο, αλλά ανθρώπους που έχουν σκέψη επιχειρηματική. Και θα δούμε τι είναι αυτό, γιατί πιστεύω ότι οι καλεσμένοι μας σήμερα θα μπορέσουν να μας δείξουν αυτό που πιστεύουν στο δικό τους χώρο. Να καλωσορίσω καθέναν χωριστά. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Χάρη Αραπατζή, ο οποίος είναι Account Executive στη Highway Technologies. Ο κύριος Αραπατζής έχει ένα τεράστιο βιογραφικό και μια πολύ μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Μιλάμε για πάνω από 30 με 35 χρόνια εμπορικής εμπειρίας, με διαφορετικά πτυχία πάνω στα οικονομικά, στην πολιτική, στη νομική, ακόμη και στην τεχνολογία. Έχει ένα πολύ διεθνές προφίλ. Θα έλεγα ότι το πάθος του είναι να αναπτύσσει επιχειρήσεις και παρότι τον βλέπουμε στη Highway, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς από μια γνωστή εταιρεία, τουλάχιστον σε εμάς στο κομμάτι της πληροφορικής, που είναι η IBM, έχοντας διαγράψει μια πολύ αξιόλογη πορεία και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι ανάμεσα σε αφενός μεν συναδέλφους από άλλες εταιρείες, αφετέρου δε από τη νέα γενιά των ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελέσουν, εγώ θεωρώ, το στυλοβάτι της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού αυτής της χώρας σε κάτι καλύτερο από ό,τι αφήνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Εγώ θα πω μακάρι. Δίπλα του βρίσκεται η κυρία Δρακοπούλου, η οποία είναι Human Resource Director στην Αθηναϊκή Ζηθοποία. Η κυρία Δρακοπούλου βρίσκεται σε αυτή τη θέση γιατί έχει πραγματικά μετεξελίξει επιχειρηματικά μοντέλα στο πέρασμα των χρόνων της στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή τη συναντάμε σαν Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αθηναϊκή Ζηθοποία το 2018, αλλά την έχουμε δει να περνάει από την Coca-Cola, να περνάει από την Green Cola, να μεταφέρεται σε διαφορετικά γραφεία στις εταιρείες στις οποίες βρίσκεται, με έναν και μοναδικό στόχο, που όπως φαίνεται και μπορεί να καταλάβετε από τη θέση στην οποία βρίσκεται, είναι να αναπτύξει μια διαφορετική κουλτούρα στις εταιρείες, δίνοντάς της ένα πιο δυναμικό επιχειρηματικό μοντέλο. Και τουλάχιστον και για τους δικούς μας φοιτητές που είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε μαζί μας και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ πέρα, μέσα σε νέους ανθρώπους που αποτελούν, όπως είπε και ο κύριος Αραμπατζής, το μέλλον της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Και χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συνομιλητές. Ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα της έχουμε έναν άλλον εκπρόσωπο του ακαδημαϊκού χώρου, που όμως έχει και ένα διαφορετικό προφίλ. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κατσής. Είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Να σας πω την αλήθεια, δεν τον κάλεσα επειδή είναι ο πρίτανής μου. Έτσι. Τον κάλεσα γιατί το παρελθόν του προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα έχει περάσει και από την Παγκόσμια Τράπεζα, άρα έχει μια διαφορετική οπτική, αν θέλετε, έχει στο DNA του μια διαφορετική πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναπτύσσεται ο ακαδημαϊκός χώρος. Και αυτό νομίζω ότι έχει αρχίσει και τον αναδεικνύει με άλλες δράσεις οι οποίες υπάρχουν πια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
στις οποίες πρωτοστατεί και ενδεχομένως να είναι ένας διαφορετικός πρίτανης από αυτό που έχετε συνηθίσει στα υπόλοιπα πανεπιστήμια και θα προσπαθήσω με ελάχιστο στον ελάχιστο χρόνο που έχω και τις ερωτήσεις που έχω διαθέσιμες να του κάνω να μπορέσω να ξεδιπλώσω κάποια κομμάτια από αυτά. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστώ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί βλέπω αρκετούς φοιτητές, λογικά φοιτητές πιο πολύ. Τώρα το διαφορετικό πρίτανη δεν ξέρω αν είναι και καλύτερος πρίτανης. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα θετικά της συνεργασίας μεταξύ των δύο απόψεων και προσεγγίσεων. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το καλύτερο πρίτανη θα το δούμε αργότερα, αν τελειώσει η θητεία σας. Έτσι, προς το παρόν σας αξιολογούμε κάθε φορά. Δίπλα του βρίσκεται ο κύριος Κωνσταντίνος Τάκος, Director, Head of People and Change Consulting στην PwC. Ο κύριος Τάκος έχει περάσει αρκετό από το χρόνο του εκτός Ελλάδας, κάποιοι θα έλεγαν στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή μια συμβουλευτικής ομάδας στο People and Change της PwC, μια από τις Big Four. Τον έχουμε μαζί μας γιατί έχει βοηθήσει πολλές εταιρείες να μετασχηματίσουν το προφίλ τους. Έχει πολύ μεγάλη γνώση των αλλαγών δομικών ή μη άλλων και άλλων αλλαγών που μπορούν να γίνουν σε έναν οργανισμό. Ιδίως το κομμάτι που έχει να κάνει με το σχεδιασμό της καινοτομίας. Κάτι που εμάς στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και τον ευχαριστώ που μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι μεταξύ κάποιων πολύ ενδιαφέρον υπό μία έννοια συναδέλφων σε αυτό το μετασχηματισμό που θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο διπλανός καλεσμένος μας και συνομιλητής μας είναι ο Νικήτας ο Γεωργιάδης. Είναι Sales Account Manager στην Cisco. Μη σας ξεγελάει αυτό το νεαρό του προσώπου του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον εκπαιδευτικό τομέα στην Cisco, ασχολείται με τις ένοπλες δυνάμεις και είναι υπεύθυνος για τα συστήματα που τρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πέρυσι τον είχαν ακούσει να μας δείχνει τις πρωτοπόρες λύσεις της Cisco πάνω στις έξυπνες πόλεις, ειδικά στο case study της Κύπρου και είχαμε χαρεί πάρα πολύ να τον δούμε. Ξαναεπιστρέφει στο χώρο από όπου έγινε μηχανικός, γιατί είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Πάτρας και χαίρομαι που τον ξαναβλέπω. Η εμπειρία του ξεπερνά τα 10 χρόνια πάνω σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, προσφέροντας επιχειρηματικές και μεγάλου μεγέθους λύσεις και στο δημόσιο τομέα. Κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ και ανάμεσα σε νέους ανθρώπους και εξαιρετικούς συναγωνιστές, θα πω, της αγοράς. Στην άκρη του πάνελ, και είναι η δεύτερη φορά που το κάνω αυτό και του ζητώ συγγνώμη και τώρα το διαπίστωσα, γιατί και νομίζω και πέρυσι κάπου έτσι στη γωνία, αλλά σας αφήνω πάντοτε για την τελευταία γεύση αυτού του πάνελ, είναι ο κύριος Τέλειος Μαντάς, είναι principal στην Deloitte. Ο κύριος Μαντάς έχει ειδικότητα πάνω στο κομμάτι που έχει να κάνει με cloud computing, cloud τεχνολογίες στην Deloitte και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται. Ασχολείται με analytics και technology strategy. Στην καριέρα του έχει τρέξει πολλά projects που σχετίζονται με την ψηφιακή κοινοτομία και μάλιστα έχει βοηθήσει αρκετά την ανάπτυξη του οικονομικού κλάδου και των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα έχουμε στο πάνελ μας και ακόμη μία εταιρεία από τις Big Four και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία που μου έχετε δώσει σήμερα να είμαι καταρχήν ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους, αλλά κυρίως στους επόμενους επιχειρηματίες ή στα επόμενα στελέχη που βλέπουμε σήμερα μαζί μας σε αυτό το κοινό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξεκινήσω γρήγορα με τις ερωτήσεις, γιατί έχω δίπλα μου ένα ρολόι που μετράει αντίστροφα και βρίσκεται μπροστά στα μάτια σας, οπότε έχετε καταλάβει τον κίνδυνο που εγκυμονεί από το υπόλοιπο σχήμα που υπάρχει εδώ. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Ραπατζή. Με τη Highway, εμείς σαν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικά σαν τμήμα, έχουμε μια στρατηγική σχέση και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας έχετε συντροφεύσει στην εκπαίδευση αρκετών από τα παιδιά που βρίσκονται εδώ και ευελπιστώ και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει αυτή η σχέση μας. Παρ' όλα αυτά, αυτή δεν είναι μόνο η μοναδική σχέση που έχετε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ το ονομάζω μια εκπαιδευτική επένδυση που έχετε κάνει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σε αυτή την φάση, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως την έχω δει, αρχικά μου φαίνεται ότι είναι
περισσότερο τεχνολογική. Μήπως κάνω κάποιο λάθος. Υπάρχει κάποια παράμετρο σε αυτή την εκπαιδευτική επένδυση που κάνεις στα πανεπιστήμια που να σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα? Βεβαίως. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα ακολουθήσουν καριέρες σε κάποια πολυεθνική εταιρεία όπως τη Huawei, όπως τη Cisco ή όπως τη Deloitte, όπως μεγάλες εταιρείες, να μην χάσουν ένα κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους. Κρίση. Κρίση για μας σημαίνει επιχειρηματικότητα. Όσο καλός τεχνικός και να είσαι, όσο εξειδικευμένες να είναι ουσιαστικά οι δεξιότητές σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εταιρεία, τουλάχιστον αυτή που αντιπροσωπεύω τώρα, αλλά και σε προηγούμενες εταιρείες, να επιδεικνύει κανείς ότι έχει επιχειρηματική, αν θέλετε, δραστηριότητα και ιδιοσυγκρασία. Είναι ίσως πλέον αναπόσπαστο κομμάτι. Ιδίως τώρα που διανύουμε και μία επανάσταση τεχνολογία που έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, πιστέψτε με, η επιχειρηματικότητα είναι κάτι το οποίο θα αναδειχθεί στα επόμενα χρόνια ως ένα κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που θα λειτουργούν σε θέσεις σε εταιρείες όπως αυτή της Huawei. Με αυτή την εμπειρία σας, αν θέλετε, με αυτή τη δράση σας, μου έρχεται στο μυαλό κάτι. Εδώ, εγώ τουλάχιστον μεγάλωσα στο πανεπιστήμιο, ενδεχομένως και γέρασα στο πανεπιστήμιο, με την έννοια ότι η επιχειρηματικότητα ήταν κάτι, ήταν ο δαίμονας, έτσι, έξω οι εταιρείες από τα πανεπιστήμια, έξω η επιχειρηματικότητα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχει βέβαια μια αλλαγή στο νομικό πλαίσιο, ή αν θέλετε στο νομοθετικό πλαίσιο από το καλοκαίρι του 2022. Η Huawei είναι μια εταιρεία παγκόσμια. Έτσι, έχετε διείσδυση σε χώρες που φαντάζουν εξωτικές σε εμάς. Είχαμε και νωρίτερα μια κουβέντα για το τι συμβαίνει στην Κίνα. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, ενδεχομένως έχω δακρύσει με αυτά που δεν βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή την έννοια της δαιμονοποίησης, αυτό το ότι τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, έχετε βρει στις άλλες χώρες, γιατί έχετε μετακινηθεί και ζείτε στο εξωτερικό, να υπάρχει αυτή η δαιμονοποίηση ή υπάρχει το αντίθετο, δηλαδή μια κουλτούρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στα ξένα πανεπιστήμια? Κοιτάξτε, τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία, η έννοια της δαιμονοποίησης στην οποία υφίσταται η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει εξαλειφθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον σε αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια, τα οποία έχω συμμετάσχει εγώ. Σίγουρα, η επιχειρηματικότητα, ιδίως στην Ασία, με πανεπιστήμια τα οποία συνεργάζομαι εγώ σαν Huawei, είναι το α και το ω πλέον. Δηλαδή, η επιχειρηματικότητα είναι κάτι το οποίο αποτελεί τις βάσεις σε πολλές καινοτόμες, αν θέλετε, δραστηριότητες που η εταιρεία αναπτύσσει σε τεχνολογικό υπόβαθρο, αλλά και σε υπόβαθρο διαχείρισης ανθρώπων και συστημάτων. Οπότε, είναι κάτι το οποίο και εμείς εδώ προσδοκούμε σιγά-σιγά να υπάρχει μια αποδαιμονοποίηση, αν θέλετε, η οποία, κατά δική μου εκτίμηση, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είναι κρίμα, γιατί πάρα πολλά ιδρύματα ελληνικά, δυστυχώς, δεν έχουν το αναγνωστικό πλεονέκτημα της συνεισφοράς των ιδιωτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερα, γρηγορότερα και πιο χρήσιμα πράγματα για την αγορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ευελπιστώ σιγά-σιγά-σιγά-σιγά να αρχίζει να γίνει όλο και περισσότερο πραγματικότητα στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι όποιος καταφέρει και επιμείνει και επιβιώσει και αρχίζει και βλέπει την δραστηριότητα εκτός των πανεπιστημίων στην Ελλάδα και αρχίζει και δραστηριοποιείται έξω, θα δει πραγματικά τεράστιες διαφορές μεταξύ το πώς λειτουργούμε εδώ και πώς λειτουργούμε έξω. Πολύ όμορφα. Επειδή ό,τι λέμε εδώ καταγράφεται και επειδή θέλω να μείνει καταγεγραμμένο ώστε του χρόνου να αξιολογηθούμε, τουλάχιστον και εμείς σαν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, να καταγράψουμε την πρόταση που κάνατε στον Πρίτανη για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Πανεπιστήμιο της Κίνας για την συνεργασία σε κομμάτια έρευνας και ανάπτυξης. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρόγραμμα το οποίο η εταιρεία πραγματικά έχει στόχους και έχει θέσει ουσιαστικά δραστηριότητες τις οποίες επιδιώκουμε εμείς. Το επιδιώκουμε υλικά πανεπιστήμια. Αυτό το πράγμα σίγουρα δεν το συζητάω. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως. Το έχουμε καταγράψει. Το έχουμε καταγράψει. Ωραία. Έχετε δεσμευτεί πια. Δεν είναι ο παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς έχετε δεσμευτεί. Εσείς δεσμευτήκατε εγώ. Ωραία.
Κυρία Δρακοπούλου, πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που είστε εδώ. Βλέπετε ότι και το κοινό κάτω αποτελείται από αρκετές γυναίκες και έτσι και αυτό είναι πολύ καλό και χαίρομαι που χαίρονται να βλέπουν μια γυναίκα ανάμεσα σε τόσους άντρες. Σαν αθηναϊκή ζηθοποιία ή γενικά και από το πέρασμά σας, γιατί δεν έχετε περάσει μόνο από την αθηναϊκή ζηθοποιία, τα μάτια σας έχουν δει πάρα πολλά πράγματα. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται να αναπτυχθούν στα πανεπιστήμια, ώστε εμείς να φτιάξουμε νέους οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να έρθουν στην αγορά εργασίας ή, αν θέλετε, και στις δικές σας επιχειρήσεις? Mm-hmm. Μου φαίνεται ότι αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Και είμαι πάνω από 20 χρόνια στο κομμάτι του HR και όλα αυτά τα 20 χρόνια η ερώτηση είναι πάλι η ίδια. Τι δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν τα πανεπιστήμια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις? Σίγουρα αυτά που μας έφεραν εδώ σήμερα δεν θα μας πάνε στο μέλλον. Οπότε σίγουρα είναι κάτι το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Οπότε και αυτό που καταγράφουμε σήμερα, πιθανόν του χρόνου, άμα ξαναέρθουμε στο ίδιο πάνελ, να έχουν οι δεξιότητες να έχουν διαφοροποιηθεί. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμα μικρή, μου λέει ο πατέρας μου ότι αν είσαι καλό παιδί, θα βρεις μια δουλειά. Είσαι καλό παιδί, είσαι τίμιος, είσαι εργατικός, είσαι οργανωμένη, θα βρεις μια δουλειά. Στην δική μου τη γενιά, όταν αρχίσαμε και μεγαλώναμε, ήταν ότι πρέπει να έχεις ένα πτυχίο και να είσαι καλό παιδί και θα βρεις μια δουλειά. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πλέον το ένα πτυχίο και το καλό παιδί δεν εγγυώνται μια καριέρα μέσα στον ιδιωτικό τομέα που αντιπροσωπεύω εγώ, αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας. Ο COVID έχει συντελέσει, για να έρθω στην ερώτησή σας, ο COVID έχει συντελέσει πολύ και μου φαίνεται, αν την κάναμε τη συζήτηση πριν από 3 χρόνια, πιθανόν οι δεξιότητες που θα σας έλεγα είναι διαφορετικές από αυτές που θα συζητήσουμε σήμερα. Οι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία 2 χρόνια. Και ο COVID σίγουρα έχει επιτελέσει σε αυτή τη γρήγορη και την ταχεία εξέλιξη και της αγοράς εργασίας. Είναι 2 ειδών οι δεξιότητες οι οποίες πρέπει να αναπτύσσουμε. Από τη μια πλευρά είναι οι τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι μέσα από τις σχολές δίνονται αυτές οι τεχνικές γνώσεις οι οποίες απαιτούνται. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω σαν τεχνικές δεξιότητες, με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους που είναι περισσότερο στις εταιρείες πληροφορικής, και τις ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να ξέρουμε και να μάθουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτές, είμαι σίγουρη οι συνάδελφοι θα επεκταθούν οι πιθανόν. Αλλά εγώ θέλω περισσότερο να εστιαστώ στις ήπιες δεξιότητες, τα soft skills και το τι είναι αυτό που απαιτείται για να έχεις μία καριέρα και τι είναι αυτό που πολλές φορές όταν και εμείς έρχονται παιδιά στην εταιρεία ψάχνουμε να βρούμε και καμιά φορά λέμε, βρίσκουμε εξαιρετικά παιδιά που είμαι σίγουρη ότι όλοι σας εδώ πέρα είστε από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και πολλές φορές που λέμε κάτι μου λείπει. Τι είναι αυτά που λοιπόν που εμείς ψάχνουμε? Ψάχνουμε καταρχάς επικοινωνία, ικανότητες επικοινωνίας. Και όσο εύκολο και αν ακούγεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις και να πούμε ακριβώς τι σημαίνει. Το να μπορείς να επικοινωνείς, να ακούς για να καταλάβεις και να προσθέσεις πάνω στην άποψη και όχι απλά να περιμένεις να έρθει η άποψη η στιγμή σου για να μιλήσεις. Ικανότητες επικοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αναφέρθηκε και σε προηγούμενο πάνελ η ικανότητα να δουλέψεις μέσα σε μία ομάδα. Είναι, μου φαίνεται, μία δεξιότητα η οποία στα χρόνια που εγώ ήμουν στο πανεπιστήμιο δεν τις αναπτύσσαμε. Μου φαίνεται ότι πλέον είναι επιβεβλημένες. Μπαίνοντας μέσα σε μία επιχείρηση, ακόμα κι αν είσαι σε μία δουλειά αναλυτή, που ας πούμε είναι η πιο δουλεύω μόνος μου θέση εργασίας, πάλι είσαι μέσα σε ένα περιβάλλον, πάλι έχεις εσωτερικούς πελάτες, πάλι με κάποιον πρέπει να επικοινωνήσεις για να μπορέσεις να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Οπότε η ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα. Επικεντρώνομαι πάρα πολύ στη σκέψη. Και είναι 2 πτυχές της σκέψης. Το ένα είναι η αναλυτική σκέψη και συνθετική ταυτόχρονα, και αυτά πολλές φορές γίνονται ταυτόχρονα. Πώς αναλύω μία έννοια και ξανά τη συνθέτω. Βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά την νέα παιδιά που έρχονται που αναλύουν πάρα πολύ καλά και μετά όταν έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά, πού οδηγεί αυτή, τι συμπεράσματα βγάζουμε, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται θέλει δουλειά και τα πανεπιστήμια μπορούν να κάνουν μια πρώτη εκπαίδευση των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια, γιατί μετά πρέπει σαφώς και οι επιχειρήσεις να αναλάβουν την μετεξέλιξη αυτής της γνώσης. Και θα επανέλθω στη σκέψη που είναι η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα, που πάλι έχει να κάνει
πώς μπορώ να βλέπω τη μεγάλη εικόνα, και εδώ πέρα έρχονται οι δεξιότητες της επιχειρηματικότητας, πώς μπορώ να βλέπω τη μεγάλη εικόνα, πώς αυτό που κάνω εγώ, δεν κάνω μία ανάλυση, αλλά αυτό που κάνω, ακούω τον καταναλωτή και μπορώ αύριο να βγάλω ένα προϊόν, μία μπύρα, τον Μάμο που είναι εδώ κιόλας στην περιοχή της Πάτρας, τοπική. Πώς μπορώ λοιπόν, αναλύοντας τα δεδομένα, τις τάσεις των καταναλωτών, να μπορέσω να δω πώς αυτό ταιριάζει με τη στρατηγική, πώς μπορώ να βγάλω ένα προϊόν το οποίο απαντάει σε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές. Οπότε αποκλίνουσα και συγκλίνουσα σκέψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα όμως που θα ζητούσαμε με πολύ αγάπη στα πανεπιστήμια να αναπτύξουν είναι αυτό που μου λείπει τελευταία είναι τα παιδιά να ονειρεύονται. Και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στα πανεπιστήμια, γιατί σίγουρα είναι τα τελευταία 10 χρόνια έχετε μεγαλώσει, εσείς έχετε ζήσει μέσα από συνεχείς κρίσεις. Αλλά βγαίνοντας έξω στην αγορά εργασίας, πρέπει να ονειρεύεσαι. Πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια. Και θα σας πω λίγο ένα προσωπικό παράδειγμα, όχι για όνειρο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι όταν ξεκίνησα πιθανόν την καριέρα μου καταρχάς δεν ξεκίνησα σε τέτοιες περιόδους την καριέρα μου. Εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι στη νομική. Προέρχομαι από μια επαρχιακή πόλη, η οποία η εκπαίδευση που θα μπορούσες να κάνεις είναι είτε δικηγόρος, είτε γιατρός, είτε τραπεζικός υπάλληλος, είτε δημόσιος υπάλληλος, που ήταν και η μητέρα μου. Δεν ήξερα τι θα κάνω, οπότε πήγα στην νομική. Με το που τελείωσα στη νομική, λέω νομική θα κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έκανα ένα MBA, προσδοκώντας να πάω στο κομμάτι των τραπεζών στην νομική. Άνοιξε ένας καινούριος κόσμος μπροστά όταν έκανα το MBA. Και αυτό που προσπαθούσα μέσα στις μέρες καριέρας, καλή ώρα που σίγουρα έρχεται και εδώ στο Πανεπιστήμιο, να βρω μια εταιρεία που να της πω ότι είμαι νομική, έχω κάνει μεταπτυχιακό στη νομική, έχω κάνει MBA και θέλω να πάω σε επιχειρήσεις. Δεν υπήρχε τότε ούτε μια επιχείρηση να μου πει, να με ακούσει, να με φωνάξει σε interview. Και έλεγα, δώστε μου μια επιχείρηση. Θέλω να πω ότι το πώς ξεκινάς την καριέρα σου, τι σπουδές κάνεις και το πώς πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου, να βρεις κάτι που σε εκφράζει, κάτι που μπορείς να βγάλεις το επιχειρηματικό σου πνεύμα από μέσα, αυτό που σε γεμίζει, γιατί αυτό θα είναι η υπόλοιπη ζωή σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου φαίνεται ότι μέσα στα πανεπιστήμια, αυτό ότι σπουδάζω κάτι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα τα επόμενα χρόνια θα ασχοληθώ με αυτό. Οπότε πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις ήπιες δεξιότητες, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλουμε, να βρούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά και να γυρίσουμε στον τομέα που ενδιαφερόμαστε. Αν σας πω ότι με αγχώσατε, θα είναι λίγο, έτσι, γιατί αυτό που προτείνατε και φαίνεται να είναι ανάγκη της αγοράς είναι ένα δύσκολο πράγμα να το πετύχουμε, αλλά επειδή έχουμε δεσμευτεί ότι αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά που βρίσκονται εδώ και αυτά που μας ακούνε είναι να έχουν απασχόληση σε εταιρείες σοβαρές που έχουν και βάθος χρόνου, είναι κάτι που θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το ικανοποιήσουμε. Ουσιαστικά, αναφερθήκατε αρκετά σε soft skills και σε άλλες δραστηριότητες. Για ποιο λόγο τις θέλετε αυτές τις σύγχρονες επιχειρηματικές δεξιότητες? Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σύγχρονες. Χρησιμοποιώ το όρο σύγχρονες για να το κάνω λιγάκι να ακούγεται διαφορετικά. Γιατί οι επιχειρηματικές δεξιότητες είναι διαχρονικές οι ίδιες. Αλλά για ποιο λόγο τις χρειάζεστε εσείς? Γιατί είστε μια αθηναϊκή δυστοπία, θα παράγετε μια ωραία καινούργια μπύρα ή θα αναβαθμίσετε τα προϊόντα που έχετε και άλλα προϊόντα. Τι δουλειά έχουν οι επιχειρηματικές δεξιότητες σε αυτά τα παιδιά που σας ακούνε εδώ? Είναι πολύ ωραία ερώτηση και μου φαίνεται η απάντηση είναι απλή στην αρχή της, που είναι ότι τις χρειαζόμαστε για να είμαστε επιτυχημένοι. Γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός έξω. Μπορεί σαν Αθηναϊκή Ζυθοποιία αυτή τη στιγμή να είμαστε η νούμερο ένα εταιρεία ζυθοποιίας στην Ελλάδα, αλλά παρ' όλα αυτά δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο τις εταιρείες της μπύρας. Ανταγωνιζόμαστε οτιδήποτε μπορεί να είναι στο πορτοφόλι του νέου όταν βγαίνει έξω για διασκέδαση, που μπορεί να είναι από αναψυκτικά, μπορεί να είναι από τρόφιμα, μπορεί να είναι από αλκοόλ, μπορεί να είναι ακόμα και από καρτοκινητή ή να πληρώνει την τεχνολογία. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε οι νέες αυτές δεξιότητες είναι απαραίτητες, γιατί θέλουμε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, όχι σε όλες τις βαθμίδες, αλλά στους νέους, στους πτυχιούχους πανεπιστημίων, εκεί που χρειαζόμαστε πτυχία πανεπιστημίων, είναι να μπορούν να σκέφτονται με τον νέο τρόπο όπου για μας η στρατηγική μας, εκτός από την μπύρα που είναι η βασική μας η δραστηριότητα, είναι τι σημαίνει το beyond beer. Πού πηγαίνουμε, πού θα ανοίξουμε. Οπότε εκεί χρειαζόμαστε την επιχειρηματικότητα και εκεί θέλω να σας πω ότι είναι μια καινούρια εξέλιξη που έχουμε τώρα, που ψάχνουμε για ένα skill που ονομάζεται disciplined entrepreneurship. Την πρώτη φορά που το άκουσα, λέω,
μας κοροϊδεύουν. Από τη μια πλευρά το discipline, που είναι ο αριστερός εγκέφαλος, που είναι οργανωμένος, που είναι δομημένος, μεθοδικός, και από την άλλη πλευρά το entrepreneurship, που έχει μια έννοια innovation, που έχει μια έννοια αναρχίας, έχει μια έννοια ενεργίας. Οπότε αυτά τα δύο πώς μπορούν να συνδεθούν. Και εδώ πέρα είναι που η εποχή μας σήμερα έχει πολλά διλήμματα. Πρέπει να πάω για το βραχυπρόθεσμο όφελος ή για το μακροπρόθεσμο. Πρέπει να πάω για να δω τις ανάγκες του καταναλωτή ή για να εξασφαλίσω το κόστος μου. Οπότε το γεγονός είναι ότι ζούμε ανάμεσα σε διλήμματα, σε πολλούς τομείς της ζωής μας, και μέσα από το disciplined entrepreneurship, όπως το αναπτύσσουμε στην Αθηναϊκή Ηθοποιία, είναι πώς μπορούμε να πάρουμε το μέγιστο και από το ένα και από το άλλο. Οπότε μέσα από αυτές τις σύγχρονες, ας πούμε, δεξιότητες, αυτό που αναζητούμε είναι να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, να διαβάζουμε τις ανάγκες των καταναλωτών και να μπορούμε να απαντούμε σε αυτό που ζητάει η κοινωνία έξω. Πολύ όμορφα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να αποδεχτείτε το αίτημά μας μια ομάδα φοιτητών ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, μηχανικών και κάποιους που είναι από το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας να έρθουν μια επίσκεψη για στα Ριβίζια στην Αθηναϊκή Ηθοποιία. Με πολύ χαρά. Είναι μια κοντινή εκδρομή και θα θέλαμε να δούμε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας δείξουμε τις εγκαταστάσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και να δούμε και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον, σαφώς. Αγαπητέ κύριε Πρίτανη, έχουν περάσει μερικούς μήνες που έχετε επανεκλεγεί σαν Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η έννοια της επιχειρηματικότητας και η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας την είχατε βάλει στην ατζέντα των προεκλογικών δεσμεύσεων. Γιατί θέλω να δω τελικά αν σε ένα πανεπιστήμιο μπορεί κάποιος υποψήφιος Πρίτανης να βγει και να πει ότι εγώ δεσμεύομαι στην πανεπιστημιακή κοινότητα ότι θα αναπτύξω την επιχειρηματική κουλτούρα μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι, το είχα βάλει και το είχα αναφέρει ρητά, ξεκάθαρα. Στις διαφάνειες. Όχι με απόλυτη σιγουριά μπορώ να πω ότι θα έκανα το καλύτερο πράγμα από πλευράς αποτίμησης. Αποδείχθηκε ότι ήταν μάλλον καλή κίνηση, αλλά είναι γεγονός ότι στα πανεπιστήμια, για κάποιους λόγους που μπορούμε να σκεφτούμε, η έννοια της επιχειρηματικότητας έχει δαιμονοποιηθεί, είχε ένα πιο έντονο, έχει ένα αρνητικό πρόσημο ακόμα. Αδίκως, ίσως και δικαίως μερικές φορές. Άρα το στοίχημα για μας είναι πώς αυτό θα το κάνουμε θετικό πρόσημο. Μετά από αρκετή προσπάθεια, και ακόμα ήδη είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η προσπάθεια, και εσωτερικά, αλλά και ενώ μέσα μου, αλλά και στο Πανεπιστήμιο, πιστεύω ότι αυτό γίνεται μόνο βιωματικά. Όχι μόνο, κυρίως βιωματικά. Λέμε πράγματα εμείς, αλλά άμα δεν τα νιώσει ο φοιτητής, ο νέος, άμα δεν το δει, άμα δεν το βιώσει, ή ο ίδιος, η ίδια, ή κάποιος στον περίγυρό του, αυτό θα έχει μικρή αξία. Άρα, λοιπόν, το στοίχημα για μας είναι να κάνουμε τους φοιτητές, και εδώ πιο πολύ είναι φοιτητές, είναι νέα παιδιά, να βιώσουν αυτή τη διαφορά. Και δεν είναι εύκολο, γιατί αρκετοί από τους συναδέλφους μας, από τα πανεπιστήμια, δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάτι να κερδίσουν άμεσα. Ας μην κρυβόμαστε. Άμα δεν υπάρχει κάτι άμεσο ως όφελος, δεν το επιδιώκουμε. Άρα το θέμα είναι πώς θα μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία που όλοι λέμε σε κάτι προσωπικό για το φοιτητή, ώστε να το ακολουθήσει. Και να μας αναγκάσει εμάς να το ακολουθήσουμε ακόμα πιο έντονα. Υπάρχουν βελτιώσεις, υπάρχουν πράγματα. Ένα πράγμα ήταν η πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση παλαιότερα ήταν μία ουσιαστικά ένας χαμένος χρόνος, εισαγωγικά χαμένος χρόνος, έτσι, όπου πήγαιναν φοιτητές και κάναν χαμηλού ενδιαφέροντος επαγγελματικού ασχολίες σε δήμους, γνωστούς, γνωστών και όλα αυτά. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε και να πάνε οι φοιτητές σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι κάνουν πράγματι δουλειά που θα τους είναι χρήση μετά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που εμείς θέλουμε είναι να αξιοποιήσουμε εργαλεία, τα οποία σιγά σιγά η πολιτεία θεσπίζει και υπάρχουν, και αυτό δίνει μια άλλη οπτική.
Υπάρχουν οι τεχνοπλαστοί. Υπάρχουν οι νοφείς επιχειρήσεις. Για πολλούς αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε, αλλά δεν το κάνουμε. Αυτό το επιδιώκουμε πια. Έχουμε τις διάφορες προσπάθειες οι οποίες υλοποιούνται. Έχουμε τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, όπου εκεί θέλουμε να εντάξουμε και φοιτητές ή απόφοιτους. Το πιο δύσκολο όμως είναι, και εκεί πιστεύω ότι το πιο δύσκολο είναι να ευπείσουμε τους καθηγητές, όχι τους φοιτητές, είναι να μάθουμε να σκεφτόμαστε εκτός από την επιστήμη μας. Επειδή έχω σπουδάσει και στην Ελλάδα και στην Αμερική, έχω, ας πούμε, τα καλά και τα κακά των δύο κόσμων, εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές γνώσεις στο αντικείμενο. Όταν εγώ έκανα στο πρωτοτυχιακό μαθηματικά στην Αθήνα, είχα 40 μαθήματα μόνο μαθηματικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαθηματικά φτάσαμε να κάνουμε. Δεν λέω ότι ήταν άχρηστα, αλλά λέω ότι θα ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο να είχαμε κάποια μαθήματα πολιτικής επιστήμης, ιστορίας, ειδικά ιστορίας. Η ιστορία λέει πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε. Επικοινωνίας, δεξιότητες. Αυτά που υπόθηκαν και από τους άλλους συνομιλητές. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν τα παραδείγματα. Αλλάζει αυτό το οποίο βλέπουμε. Δεν είναι μόνο η επιστήμη μας με τη στενή έννοια των τεχνικών όρων. Και αυτό είναι το επόμενο στοίχημα όπου στον στρατηγικό σχεδιασμό τον οποίο θα κάνουμε ως πανεπιστήμιο θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε εκτός από τα μαθήματα, τα κλασικά μαθήματα που όλοι σε επιστήμη μας, σε επιστήμη μας υπηρετούμε, να βάλουμε και αυτό που λένε και ήδη έχει μπει κάπως στα σχολεία, το κόντρα μάθημα. Δηλαδή μαθήματα που είναι εκτός του αντικειμένου που περιμένει κάποιος να έχει. Ανοίγει τους ορίζοντες. Τα παραδείγματα, τα πρότυπα, έτσι ώστε να μπορέσουμε στη βάση να αλλάξουμε λίγο το υπόδειγμα. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Εγώ θα κρατήσω ότι όταν είπατε θα ψάξουμε να βρούμε τους καθηγητές, με κοιτάξατε και λίγο με τρομοκρατήσατε και ο σκοπός είναι ανάποδα. Εγώ να τρομοκρατήσω εσάς, τουλάχιστον όσο είμαστε μπροστά στις κάμερες, το τι θα συμβεί όταν βγούμε από εδώ είναι κάτι που θα το δουν οι φοιτητές. Έχω πολλούς φοιτητές με εδώ, οπότε θέλω να είστε ευγενικός μαζί μου. Αλλά αυτή τη στιγμή είστε πρίτανης. Ναι. Άρα έχετε την πολιτική βούληση και ενδεχομένως την εξουσία. Δεσμευτήκατε προεκλογικά. Έχουν περάσει μήνες. Τι έχετε κάνει για την επιχειρηματική κουλτούρα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου? Μετά από αρκετή προσπάθεια, έχουμε τελειώσει το πλαίσιο δημιουργίας spin-off στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Άρα πλέον μπορούμε όλοι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας τεχνοπλαστών spin-off. Δηλαδή, πώς μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το οποίο μαθαίνουμε με κάποιες επιχειρηματικές δράσεις, επισήμως. Με κανονική δημιουργία επιχειρήσεων, που σημαίνει ευκαιρίες, σημαίνει και ρίσκο, σημαίνει επιτυχία, αλλά και δυνητικά αποτυχία. Αυτό, πιστέψτε με, ότι θα είναι ένας από τους δείκτες που θα μετρηθούμε. Έχουμε βάλει ως όριο να υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, δημιουργία τέτοιων τεχνοπλαστών και πιστεύω στο επόμενο διάστημα θα δούμε τέτοιες προσπάθειες να υπάρχουν. Το άλλο το οποίο καταφέραμε μετά από πολύ κόπο είναι ότι μπορέσαμε και πείσαμε την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το επόμενο βήμα είναι να πείσουμε και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να δημιουργήσει μια δομή κοινή με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δομή υποστήριξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Όπου σε κάθε νομό που έχουμε έδρα, να υπάρχουν φορείς που θα έρχονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και με τους καθηγητές και με τους φοιτητές, να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Παράδειγμα, τι εννοώ. Στην Καλαμάτα έχουμε πάρα πολύ ανεπτυγμένη το θέμα των... βλέπω κάποιον χαμογελώνα, δεν ξέρω την Καλαμάτα. Ναι. Το θέμα του ελαιόλαδου. Έχουμε πολύ καλά εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο
προώθησης τέτοιων τεχνικών, που δεν έχουν για κάποιο λόγο διασυνδεθεί με τοπικούς ελαιοπαραγωγούς. Γιατί? Γιατί δεν μας ενδιέφερε ως πανεπιστήμιο. Γιατί ήμασταν, δεν είχαμε κάποιο κέρδος. Ούτε τώρα έχουμε κέρδος. Αλλά πιστεύω ότι άμεσο, αλλά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το να φέρουμε το φοιτητή με τον καθηγητή και τον παραγωγό να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν αυτό που έχουν επιχειρηματικά, θα είναι κέρδος. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, με αρκετή προσπάθεια, όχι άμεσα, πήρε αρκετό καιρό, ενέταξε στο περιφερειακό πρόγραμμα ένα γενναίο κονδύλι, όπου θα μας δώσει αυτή την ευκαιρία να αναπτυχθούμε. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το οποίο όμως σταματά εδώ. Δεν είναι κάτι το οποίο ανοίγουμε ένα διακόπτη και φωτίζει το δωμάτιο. Χρειάζεται συνεχή προσπάθεια. Οι συνάδελφοι εδώ θα κληθούν να βοηθήσουν. Και όμως όλα θα γίνουν από κάτω. Αν ο φοιτητής νιώσει ότι έχει κέρδος από αυτό, ότι βλέπει κάτι διαφορετικό, θα μας αναγκάσει εμάς να γίνουμε και εμείς καλύτεροι. Οι φοιτητές μας το άκουσαν. Σε λίγη ώρα έχουμε να τα πούμε κατηδίαν εμείς στο Spring School που οργανώνουμε για τέταρτη χρονιά στα πλαίσια του Regional Growth Conference και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας είναι οριζόντια δράση σε αυτά που συζητάμε. Επομένως, έχετε ακούσει τη δέσμευση του Πρίτανη. Αγνοήστε τα κομμάτια της Καλαμάτας και κρατήστε την υπόσχεση ότι θα γίνει στην Πάτρα. Διαφορετικά, θα χάσουμε αρκετούς από τους φοιτητές εδώ στην Πάτρα. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τάκο, όταν μιλήσαμε για internship, νόμιζα ότι ο κ. Πρίτανης θα σας κοιτάξει, γιατί υπάρχει το πρόγραμμα του internship που έχουμε σαν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την PwC. Η PwC είναι μια εταιρεία που έχει μια υψηλή εξειδίκευση, μεγάλη εξειδίκευση στην αγορά τεχνολογίας και στο IT consulting. Αν ερχόμασταν εμείς σε ένα πανεπιστήμιο και σας λέγαμε και σας το λέμε, έχουμε μαθήματα επιχειρηματικότητας και τα παιδιά που βλέπετε, κάποια από εδώ και κάποια περισσότερα, θα θέλανε να έρθουν στην PwC για κάτι. Δεν ξέρω αν θα ήταν internship, θα είναι απασχόληση, δεν ξέρω αν θα ήταν. Αυτό θα σας έκανε να δείτε τους φοιτητές με κάποια διαφορετική ματιά. Τι θα ήταν τα προσόντα που πιστεύετε ότι θα δημιουργούσε μια τέτοιου τύπου εκπαίδευση στα παιδιά και εσείς που θα τη χρειαζόσαστε? Εντάξει, γρήγορη απάντηση νομίζω είναι ότι εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο θα διαφοροποιήσει πάρα πολύ οποιονδήποτε φοιτητή θέλει να μεταβεί και να αρχίσει τον εργασιακό του βίο. Αλλά για να εξηγήσω λίγο παραπάνω τι εννοώ και να πάω πίσω λίγο μερικά χρόνια, ιδιαίτερα για το κομμάτι της πρακτικής άσκησης. Εγώ ήρθα από το Λονδίνο πριν 3 χρόνια και PwC τότε δεν είχαμε ακόμα αρχίσει να προσπαθούμε να συνεργαστούμε ακόμα με τα πανεπιστήμια και να δημιουργήσουμε το περιβάλλον στο να μπορούμε να έχουμε πρακτική άσκηση. Τότε νομίζω και πιθανόν τότε με το ένρασμα της πανδημίας αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στα πανεπιστήμια. Όχι μόνο εμείς και όλος ο κλάδος και οι ανταγωνιστές. Το κομμάτι της υβριδικής εργασίας βοήθησε πάρα πολύ. Ξοδέψαμε πάρα πολύ χρόνο με πάρα πολλά πανεπιστήμια να μπορούμε να δημιουργήσουμε σύμφωνα που να μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά το βασικό κομμάτι είναι τι είδους ικανότητες ψάχνουμε. Και αυτή είναι η βασική ερώτηση και νομίζω ότι αναφέρθηκε και λίγο πιο πριν. Και εγώ, για να δώσω λίγο μια λίγο πιο διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό, τα πανεπιστήμια τα ελληνικά είναι πάρα πολύ καλά στο να δημιουργούν άτομα με πάρα πολύ βαθιές τεχνικές γνώσεις. Αλλά πλέον το μοντέλο το οποίο βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, είναι άτομα με δεξιότητες υπό μία έννοια που να έχουν ένα σχήμα TAF. Να υπάρχει μια βαθιά τεχνική εξειδίκευση, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια οριζόντια κατανόηση πώς συνδέονται με τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε εμείς αυτό που ψάχνουμε είναι άτομα τα οποία να μπορούν να έχουν το επιχειρηματικό μυαλό, mindset, ώστε να μπορούν να συνδέσουν πράγματα τα οποία πιθανόν να μην φαίνονται εξ αρχής ότι μπορεί να συνδεθούν, να έχουν μια κατανόηση ότι δεν υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι αναγκαία πάντα σωστές ή υπάρχουν πολλές διαφορετικές τρόπες να λύσεις το ίδιο πρόβλημα. Και μια κατανόηση ότι
το να αποτύχει κάποιος την πρώτη φορά ή τη δεύτερη, την τρίτη, είναι και αυτό μέρος μιας διαδικασίας. Και θα αναφερθώ πίσω στο σχόλιο που μιλήσαμε πριν για το discipline entrepreneurship. Υπάρχει μέθοδος αυτό. Και η μέθοδος είναι ότι μπορεί όντως να πρέπει να μαθαίνεις πώς να αποτυχαίνεις, για να μπορέσεις στο τέλος να βρεις τη σωστή λύση. Και εμείς αυτό ψάχνουμε. Εμείς ψάχνουμε άτομα τα οποία να έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία, να μπορούν να έχουν την περιέργεια και να μπορούν να διαχειριστούν και την αποτυχία. Έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να βρούμε τη σωστή λύση. Εμάς το επάγγελμά μας είναι να λύνουμε προβλήματα για επιχειρήσεις, τις οποίες πολύ πιθανόν δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ πριν. Οπότε, πώς λύνεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί ξανά? Με το να προσπαθείς και να αποτυχαίνεις, ώσπου να καταφέρεις να φτάσεις στη σωστή λύση. Οπότε, να επανέλθω πίσω στη γρήγορη απάντησή μου, είναι ότι οτιδήποτε έχει σχέση με innovation, entrepreneurship, είναι κάτι το οποίο εμείς το εκτιμούμε πάρα πολύ. Και θέλουμε να το δούμε, και ιδιαίτερα και στο κομμάτι της πρακτικής εργασίας, θέλουμε να το δούμε και αυτό στους φοιτητές. Έτσι ώστε να τους μπορέσει να μας βοηθήσει και εμάς να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε μετέπειτα. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο επιθετικός μαζί σας, γιατί από την κυρία Δρακοπούλου και από τον κύριο Ραπατζή δεσμεύτηκα, μας είπαν πρέπει να κάνετε. Τώρα θα πω λίγο ανάποδα. Εσείς σαν PwC, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόθεση επιχειρηματικής δράσης, ειδικά στους νέους ανθρώπους και ειδικά στους φοιτητές, υπάρχουν πράγματα με τα οποία ασχολείστε. Υπάρχουν δράσεις incubation, υπάρχουν business seeds, υπάρχουν δράσεις mentoring? Εννοείται. Νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά που αναφέρατε, και υπό μία έννοια, καθώς περνάει ο καιρός, εξοδεύουμε ακόμα περισσότερο καιρό και χρόνο με το να αναπτύσσουμε τέτοιους είδους δράσεις. Ένα πράγμα που έχουμε κάνει, και νομίζω όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες εταιρείες συμβουλευτικές, είναι να έρθουμε πιο κοντά στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ένας τρόπος είναι να πάμε και να ανοίξουμε γραφεία πολύ κοντά στα πανεπιστήμια. Καλή ώρα στην Πάτρα, έχουμε ένα στα Ιωάννινα, θέλουμε να ανοίξουμε στην Κρήτη. Θέλουμε να πάμε παντού που να είμαστε κοντά στα πανεπιστήμια και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους δράσεις. Οπότε κάνουμε κάποιες δράσεις και στην Πάτρα. Υπάρχει ένα, θα έλεγα, ημερολόγιο με διαφορετικές δράσεις κατά τη διάρκεια του 2023, και προσπαθούμε σιγά σιγά να το ανανεώνουμε με διαφορετικά πράγματα. Έχει βοηθήσει το σύμφωνο που έχουμε κάνει με το Πανεπιστήμιο, και νομίζω ότι το συζητήσαμε και πριν, δεν ήταν και τόσο εύκολο στο να δημιουργηθεί αυτό το σύμφωνο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε θέματα γραφειοκρατίας, πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια ήδη τους τελευταίους μήνες, και νομίζω ότι έχουμε και κάποια άλλα στους επόμενους μήνες. Αλλά όπως και να έχει, εμείς είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και σε νέες ιδέες. Δηλαδή, το ότι εμείς θα έρθουμε και θα προτείνουμε κάποιες ιδέες στο πανεπιστήμιο, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε και το αντίστροφο και να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχουμε ήδη σκεφτεί. Αλλά θα θέλαμε. Τέλεια. Εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί πολλές φορές έχουμε χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον στα τμήματα, το χώρο σας για να κάνουμε διάφορες δράσεις. Θα σημειώσω ότι το επόμενο σχολείο επιχειρηματικότητας που θα κάνουμε θα γίνει στο γραφείο της PwC στην Πάτρα. Με μεγάλη μας χαρά. Το κλείσαμε και αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, εμάς μας συνδέουν πολλά κοινά σε σπουδές και σε άλλες δραστηριότητες. Οπότε θα το κάνω λίγο πιο προσωπικό, ξέροντας και το πρόγραμμα σπουδών από που τελειώσατε και τη χρονιά που τελειώσατε και τις σπουδές του μηχανικού. Έτσι, μια ερώτηση από ένα μηχανικό σε έναν μηχανικό. Σε όλη αυτή την πορεία, η οποία ξεκίνησε από τη Λενόβο και προχώρησε και έφτασε αρκετά ψηλά και έχουμε ακόμη πιο ψηλά. Μπροστά σε όλη αυτή την καριέρα, διαπιστώσατε να υπάρχει μια έλλειψη σε γνώσεις επιχειρηματικότητας που θα θέλατε να τις έχετε, γιατί στο Πανεπιστήμιο δεν τις είχαμε στο πρόγραμμα σπουδών μας, για να προχωρήσετε πιο γρήγορα, να ανεβείτε αυτά τα σκαλοπάτια που ήδη τα έχετε ανεβεί, ενδεχομένως πιο γρήγορα ή να είναι πιο μεγάλα, αν μπορούσαν να είναι?
Θα δώσω βιωματική απάντηση, λοιπόν. Είχα την τύχη και την ευκαιρία να πιάσω δουλειά, να εργαστώ ως πρώτη δουλειά στα χρόνια της κρίσης, που η αγορά της πληροφορικής γενικώς, αλλά γενικότερα οι αγορές στη χώρα μας ήταν λίγο πιο σφιχτές ως προς το νέο εργατικό δυναμικό. Και ήμουν και τόσο τυχερός που πλέον δουλεύοντας κάποια χρόνια δυσκολεύομαι να βρω συναδέλφους σε όμοια ηλικία, γιατί συνήθως βρίσκω 10 χρόνια μεγαλύτερους, 10 χρόνια μικρότερους. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη μου εργασία το τεχνικό υπόβαθρο της σχολής με βοήθησε να ανταπεξέλθω στα τεχνικά κομμάτια της εργασίας μου. Δεν ήξερα όμως τι γίνεται ή τέλος πάντων πού μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω σε κομμάτια που αφορούν θέματα που έχουν να κάνουν με την αγορά και τις επιχειρήσεις και το πώς συναστρέφεται με τους συνεργάτες της, με τους πελάτες της, τα προϊόντα της κτλ. Είχα την τύχη όμως, και ακόμα την έχω, να έχω εξαιρετικούς συναδέλφους. Οπότε η απάντηση είναι και ναι και όχι. Δεν με βοήθησε ίσως οι σπουδές μου, διότι τότε δεν είχαμε και την λογική των spin-offs, των startups. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά με βοήθησαν κάποιοι συνάδελφοι, αν θέλετε, ίσως και on the job training, με το σκληρό τρόπο να βρω κάποια πράγματα, αλλά και προς τιμήν τους και σε κάποιες βραδινές ώρες μετά την εργασία και δίτητο σε ατομικό φροντιστήριο. Άρα, δηλαδή, ήμουν τυχερός σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, βλέποντας από την άλλη μεριά, περνώντας δηλαδή στον κόσμο της εταιρείας που βρίσκομαι τώρα και τη Cisco, η Cisco εδώ και χρόνια το χειρίζεται και λίγο διαφορετικά, με τη λογική ότι έχουμε κάποια undergraduate προγράμματα. Πολλοί, ας πούμε, από τους συνάδελφους οι οποίοι είναι στο γραφείο στην Ελλάδα προέρχονται από τέτοια προγράμματα, το οποίο δίνει και το χώρο και τη γνώση και όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε αυτός ο άνθρωπος να έρθει να ενημερωθεί είτε τεχνικά, είτε πιο, να το πω έτσι, σε θέματα της αγοράς, να δουλέψει 1,5 χρόνο σε ένα προστατευμένο κατά κάποιο τρόπο περιβάλλον και αργότερα, ανάλογα με την κλίση του, τις επιθυμίες του, να μπορεί να απορροφηθεί από την τοπική εταιρεία, δηλαδή αν είναι Έλληνας να έρθει στην Ελλάδα. Συνήθως το προτιμούν, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά όχι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και να κάνει το νέο του πραγματικότητα, βρίσκοντας μια θέση μηχανικού ή μια θέση στις πωλήσεις ή μια θέση στο development κτλ. Άρα είναι κάτι σημαντικό το οποίο τουλάχιστον εγώ στην αρχή της εργασίας μου δεν το είχα. Παρεπτόντως υπάρχει και μια θέση ανοιχτή για undergraduate στη χώρα μας. Το λέω επειδή βλέπω πολλά νέα άτομα για το Πανεπιστήμιο Πελοπόννησου. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία. Από την άλλη μεριά, δουλεύοντας τώρα σε ένα κόσμο λίγο έτσι σκληρό επιχειρηματικό αγοράς, οι εταιρείες, τουλάχιστον οι πολυεθνικές, έχουν ένα καλούπι στο οποίο μπορεί να κινηθείς. Προφανώς μπορείς να ελιχθείς, μπορείς να κάνεις πράγματα, αλλά πάντα στα πλαίσια μιας έτσι εταιρικής δομής. Αυτό όμως που πραγματικά ίσως θα έλεγα ότι μπορεί να ξεχωρίσει κάποιον με τη λογική της επιχειρηματικότητας, είναι λίγο το mindset και τα soft skills. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είσαι ανθεκτικός, θα πρέπει να έχεις μια προσήλωση στο στόχο, θα πρέπει να είσαι committed σε κάτι το οποίο κάνεις. Και το πιο σημαντικό ίσως για μένα είναι να μην φοβάσαι, να θέλεις αλλά και να μπορείς να πάρεις κάποια ευθύνη. Ωραία. Εγώ θα κρατήσω από το πρώτο κομμάτι της απάντησής σας κάτι και θα το κάνω λίγο πιο διαφημιστικό, γιατί ξέρετε ότι στο Πανεπιστήμιο Πελοπόννησου, στο τμήμα του ηλεκτρολόγου, έχουμε μαθήματα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Επομένως, στα δικά μου μαθήματα θα ήθελα να βλέπω περισσότερους φοιτητές, γιατί ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη, αν του χρειαζόταν είτε όχι, ναι ή όχι. Αλλά μια που μιλάμε για μαθήματα, έχουμε μια συνεργασία μαζί σας σαν Πανεπιστήμιο στο κομμάτι της Ακαδημίας Cisco που έχουμε. Ψάχνοντας το site της Cisco, όχι ψάχνοντας, το μότο της Cisco Networking Academy είναι Help students develop ICT skills for career opportunities. Έτσι όπως τα ακούω για πρώτη φορά, μου φαντάζει πολύ τεχνολογικό. Μέσα σε αυτό το σύνολο των μαθημάτων υπάρχουν μαθήματα που να προσπαθούν να εκπαιδεύσουν κάποιον να σκέφτεται σαν επιχειρηματίας ή σαν εν δυνάμει επιχειρηματίας. Επειδή απάντηση φαντάζομαι ότι θα είναι ναι, αλλά γιατί το κάνετε αυτό? Είστε Cisco Networking Academy.
Help students develop ICT skills for career opportunities. Αυτό μας λέτε ότι κάνετε στην Ακαδημία. Η απάντηση είναι ναι. Διαθέτουμε έναν κύκλο μαθημάτων, το οποίο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Και αυτό έχει έρθει ως απόρρια. Τι εννοώ. Δίνουμε κάποια μαθήματα, τα οποία, κάποια course, τα οποία οδηγούν σε certifications, τα οποία είναι τεχνικού περιεχομένου. Φυσικά και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν είναι πιο μηχανικοί πεδίου, να το πω έτσι, πιο μηχανικοί γενικώς. Είναι προσανατολισμένο το πρόγραμμα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να προωθηθούν από τις μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ορισμένοι από αυτούς δεν θέλανε κάποια γνώση για να βελτιώσουν τη δουλειά τους που κάνανε αυτή τη στιγμή σε ένα δικό τους περιβάλλον ή ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να ανοίξουν κάτι δικό τους από την αρχή. Άρα δηλαδή συνδυάζοντας τα προγράμματα που είναι περισσότερο τεχνικής κατάρτισης, τεχνολογικής, τεχνολογικού υποβάθρου, αλλά και την εμπειρία του οργανισμού και το leadership το οποίο μπορεί να δώσει, έχει δημιουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Επίσης στην εταιρεία έχουμε και μια κουλτούρα, θα έλεγα, λίγο διαφορετική και λίγο του επιχειρήν, με τη λογική ότι η Cisco όλα τα χρόνια έχει εξαγοράσει αρκετές εταιρείες και startups. Startups βέβαια στα αμερικανικά πρότυπα, όταν μιλάμε για μια startup 500 ανθρώπων. Και το καλό είναι ότι τα προϊόντα, τις λύσεις, οι υπηρεσίες, τέλος πάντων, αυτές περνάνε και στο δικό μας κύκλο πώλησης. Κρατάμε αυτούς τους ανθρώπους, κρατάμε τους επιχειρηματίες ή τις ιδέες μάλλον των ανθρώπων που τις δημιουργήσαν να τις εξελίσσουμε, κρατάμε και τους ανθρώπους. Άρα υπάρχει γενικότερα μια κουλτούρα η οποία ευνοεί το διαφορετικό τρόπο σκέψης και τον ενισχύει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Μαντά, και εμάς, σαν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με εσάς, με την Deloitte, έχουμε μια σχέση που κρατάει όχι πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Πέρυσι, νομίζω, τέτοια εποχή, τρέξαμε το Deloitte, το Bootcamp. Και χάρηκα γιατί χτες σε μια παρουσίαση στην Deloitte είδα ότι στο Bootcamp έχετε ποσοστό απασχόλησης αυτών που αποφοιτούν από το Bootcamp 80%. Στη δική μας περίπτωση ήταν 100%. Ή κάνατε καλύτερη δουλειά ή σας στείλαμε καλύτερους φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση το 100% μας ικανοποιεί με οποιαδήποτε δικαιολογία και αν έχετε. Επομένως, θα περιμένουμε και το επόμενο Bootcamp. Έχετε μια συγκεκριμένη και αρκετά υψηλή θέση ευθύνης. Αναζητάτε στις φοιτητές που να γνωρίζουν τα βασικά επιχειρηματικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να δημιουργήσουν τη δική τους startup, σαν Deloitte. Είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί είναι μία από τις ερωτήσεις που δέχομαι όταν κάνω interviews. Δηλαδή, βλέπω νέους ανθρώπους ή και μεσαίου επίπεδου, μεσαίου level συνεργάτες, οι οποίοι με ρωτάνε, ωραία, θα έρθω και τι θα κάνω. Στο κομμάτι του consulting, τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, η δουλειά μου θα είναι να γράφω κώδικα. Τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Και η απάντηση που τους δίνω είναι ότι στην Deloitte θα έρθεις να τρέξεις μια δική σου εταιρεία. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι έτσι όπως είμαστε δομημένοι σαν εταιρεία και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, είναι ότι είσαι υπεύθυνος. Καλά, δεν εννοώ τώρα για τον νέο συνάδελφο που μόλις βγήκε από το πανεπιστήμιο, έτσι προφάτως. Αλλά είσαι υπεύθυνος από το να βρεις το opportunity, να βρεις την ιδέα, να δεις πώς αυτή την ιδέα θα την εξελίξεις, αν υπάρχει στην αγορά, αν υπάρχει ανταγωνισμός, πώς αυτή την ιδέα θα την παρουσιάσεις σε κάποιους πιθανούς πελάτες. Και εφόσον όλα πάνε καλά και ο πελάτης αποδεχτεί την ιδέα αυτή, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε την ομάδα που θα την υποστηρίξει, το team που θα το τρέξει, τα οικονομικά, ακόμα και τις συμβάσεις. Δηλαδή, τελικά, το μοντέλο λειτουργίας είναι διαφορετικό από ότι είναι σε ένα κλασικό software house ή σε μια κλασική εταιρεία πληροφορικής, όπου έχεις τους pre-sales, έχεις τους sales, τους account managers, τους delivery managers, όπου ο καθένας έχει ένα μικρό διακριτό ρόλο. Στην περίπτωση μας, τελικά, εσύ έχεις το responsibility και φυσικά δέχεσαι και όλο το benefit της επιτυχίας του να τρέξεις ένα project end-to-end. End-to-end είναι ότι έχω μια ιδέα για ένα νέο τραπεζικό προϊόν, παράδειγμα. Μια νέα τραπεζική υπηρεσία που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες. Πώς αυτό θα το αναπτύξουμε.
η Deloitte έχει παρόμοιες υπηρεσίες στο εξωτερικό, μπορούμε να μιλήσουμε συνεργάτες μας έξω. Και από τη στιγμή που θα το βρούμε αυτό, θα πάμε στην Εθνική, στη Eurobank, στην Αλφα, σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα το παρουσιάσουμε. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε το υλικό για να το παρουσιάσουμε. Να δεχτούμε ερωτήσεις, να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Τελικά, από τη στιγμή που θα γίνει αποδεκτό, να απολογίσουμε τα οικονομικά. Πώς θα μπορέσουμε από αυτό το έργο να βγάλουμε κάποιο κέρδος, αντίστοιχα με το ότι χρειάζεται το κάθε έργο. Πώς θα το παραδώσουμε αυτό το έργο, πώς θα χτίσουμε την ομάδα, πώς θα διαχειριστούμε σχέσεις με τους πελάτες. Προηγουμένως αναφέρθηκαν στα soft skills, η επικοινωνία. Αναφέρθηκε το team, γενικότερα το teamwork. Όλα αυτά πλέον είναι critical elements, ακόμα για τον πιο hardcore engineer. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις πελάτες, πολλές φορές έχουν καταστραφεί έργα γιατί κάποιος έστειλε ένα λάθος mail. Όχι γιατί δεν έγραψε καλό κώδικα, γιατί έγραψε ένα χαζό mail που είπε κάτι και κάποιος παρεξηγήθηκε. Και ξαφνικά όλο το έργο διαλύθηκε γιατί κάποιος παρεξηγήθηκε. Θέματα επικοινωνίας, λοιπόν. Πάρα πολύ σημαντικό. Ακούμε φορές τη λέξη leadership, σαν skill. Παιδιά, το leadership είναι critical, γιατί υπάρχουν politics που μπορεί να τα ζήσετε σε μικρότερο βαθμό στο πανεπιστήμιο, αλλά σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό στον χώρο των επιχειρήσεων. Δυναμικές ομάδες, η ίδια ομάδα, ο ένας τραβάει δεξιά, ο άλλος τραβάει αριστερά. Πώς θα τους φέρεις να δουλέψουν μαζί, πώς θα μειώσεις τις συγκρούσεις. Όλα αυτά είναι skills που ένας entrepreneur πρέπει να έχει για να μπορέσει να αντέξει δική του επιχείρηση. Αν λοιπόν αυτά τα skills εμείς τα καταφέρουμε να τα φέρουμε μέσα στην Deloitte και τα αξιοποιήσουμε μέσα στα έργα μας, σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα και για εμάς τους ίδιους και για τους πελάτες μας και για τον τρόπο που θα εξελιχθούμε μέσα στην εταιρεία. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή θέλουμε ανθρώπους που έχουν αναπτύξει αυτό το entrepreneurial mindset και θα μπορέσουν αυτό, να το φέρουν μέσα και μαζί να το αξιοποιήσουμε και τον εξελίξουμε. Πολύ ωραία. Για να μας βοηθήσει τελικά και όμως και εμάς, γιατί ξέρετε, εγώ σε πανεπιστήμιο δουλεύω και προσπαθώ να διδάσκω μαθήματα και είμαστε στη φάση να αλλάξουμε τα μαθήματά μας. Έτσι, έχουμε φτιάξει ένα βιομηχανικό συμβούλιο, το ονομάζουμε στο τμήμα μας, που σκοπό είναι να πάρουμε feedback από όλους εσάς και θα μου επιτρέψετε να έχουμε τα ονόματά σας στη λίστα των μεντόρων μας, ώστε να αλλάξουμε το πρόγραμμα σπουδών μας. Έτσι, γιατί ένα πρόγραμμα σπουδών παλιώνει μόλις το ξεκινάς. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα, ειδικά σε μαθήματα μηχανικών. Χρειάζομαι από εσάς τα εξής δεδομένα. Τι μαθήματα σκέφτεστε που θα σχετίζονται με την επιχειρηματική κουλτούρα, που θα θέλατε εσείς να δείτε σε ένα πανεπιστήμιο, που όμως να ταιριάζουν με τη βαθιά τεχνική εξειδίκευση, γιατί και η Deloitte την έχει αυτή, και εμείς, σαν τμήμα και σαν πανεπιστήμιο και σαν σχολή μηχανικών εδώ στην Πάτρα, το επιδιώκουμε. Οπότε, ποια θα ήταν αυτά τα μαθήματα, ποια μαθήματα σας έρχονται στο μυαλό σας που θα τα θέλατε να δείτε έναν απόφυτο, να έρχεται με ένα αντίγραφο του πτυχίου και να λέει ότι εγώ στο τμήμα μου έκανα 1, 2, 3, 5 μαθήματα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα προφανή. Innovation, design thinking. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των αποδεκτών του, των τελικών χρηστών του, να το πω έτσι. Market research. Marketing γενικότερα. Δηλαδή, πώς κοιτάμε την αγορά, βλέπουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε αυτή την αγορά. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά προϊόντα να βγαίνουν και να αποτυχάνουν σε DT, γιατί απλά η αγορά δεν τα έχει ανάγκη. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το strategy. Και όταν λέω strategy, εννοώ πώς θα κάνεις ένα business plan, πώς θα αναγνωρίσεις τον ανταγωνισμό, πώς θα μπορέσεις να δεις τι βήματα πρέπει να κάνεις, ώστε αυτός το προϊόν σου αυτό να μπορέσει να εξελιχθεί. Φυσικά τα οικονομικά, εννοώντας από τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα χρειαστούμε, που θα χρειαστεί η επιχείρηση, πώς μπορεί να σηκώσει κεφάλαια, ποιο θα είναι ο χρόνος με το οποίο θα καίει το χρήμα που έχει συγκεντρώσει. Αυτά είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Γενικότερα, όπως είπαμε και πριν, η διαχείριση της ομάδας, το team, το leadership, όπως είπαμε προηγουμένως. Τι άλλο θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτά? Καλά, μας έχετε αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά ας δοκιμάσουμε να βάλουμε τα μισά από αυτά και να τα κάνουμε με καλό τρόπο. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αυτοκριτική, έτσι, επειδή νομίζουμε ότι στο Πανεπιστήμιο, κύριε Κατσί, τα ξέρουμε όλα.
Αλλά επειδή είδατε ότι και ο Πρίτανης μας είναι τελείως διαφορετικός, έτσι το, νομίζω το απέδειξε από την τοποθέτησή του, εγώ θα σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να έχετε θέση μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας μας, ώστε να μεταφέρετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Σε εσάς, κύριε Μαντάπλος, να σας ανακοινώσω ότι χτες βρήκα δύο κυρίες από το HR και τις βρήκα κουρασμένες, οπότε κατάφερα και τις έπεισα ότι θα έχουμε ένα Deloitte Date στα καινούργια σας γραφεία εδώ στην Πάτρα. Με χαρά να σας δούμε, με χαρά. Τα παιδιά που είναι εδώ και παρακολουθούν το Spring School, όπου θα περάσουν μια μέρα στην Deloitte, άλλωστε έχετε δικούς μας αποφύτους εκεί, που μας φαντάζομαι θα το μεταφέρετε, γιατί πρέπει να πάρουμε τη δέσμευση. Ισχύει όπως και σε εσάς, όπως και στην PwC, με χαρά ότι να το τα λέμε, αλλά οι δεσμεύσεις αργούν πολύ να μπουν στο χαρτί και εμείς είμαστε λίγο ανυπόμονοι. Πραγματικά. Θα ήθελα να προσθέσω ένα τελευταίο. Ναι. Το σκεφτόμουν, που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εμάς, με το consulting. Σαν ένα skill που νομίζω ότι χρειάζονται οι άνθρωποι, αν και νομίζω ότι αναφέρθηκε. Το appetite για ρίσκο. Calculated risk, αλλά appetite για ρίσκο. Επειδή έχει τύχει στην επαγγελματική μου καριέρα να έχω περάσει από διάφορες επιχειρήσεις, πολλές φορές έργα καθυστερούν ή αποτυχάνουν γιατί ο κόσμος φοβάται να πάρει ρίσκο. Και το χειρότερο είναι αυτές οι επιτροπές των πολυεπιτροπών που μαζεύονται 70 σοφοί, φέρνουν άλλο 80 σοφούς να απαντήσουν. Άρα, εγώ θα έλεγα σαν μικρή συμβουλή, μη φοβάστε να παίρνετε ρίσκο, calculated, αλλά ρίσκο. Επομένως, δεν σημαίνει ότι αν κάνω κάτι υπάρχει κίνδυνος ότι θα τα πατάω στον αέρα. Δείτε πώς αυτό θα το διαχειριστείτε καλά, πώς θα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε και πάρετε αυτό το ρίσκο ώστε να παίρνετε αποφάσεις. Αλλιώς τα πάντα κολλάνε. Και το ρίσκο είναι σημαντικός παράγοντας για να προχωράνε τα πράγματα. Ωραία. Δεν σας το κρύβω ότι περίμενα να μας πείτε λιγότερα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν πραγματικά. Για μένα ήταν ένα σχολείο αυτό που άκουσα εδώ. Πέρασα πολύ ωραία και απ' έξω, όσο προετοιμαζόμασταν για να μπούμε μέσα με τις κουβέντες που κάναμε κατ' ιδίαν, και πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί ένιωσα πολύ άνετα έξω για να μπούμε εδώ μέσα κάτω από τα φώτα και να μιλήσουμε σε αυτά τα παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα που κάναμε εδώ και τα πράγματα τα οποία αναδείξατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, τη διάθεση και τη διαθεσιμότητα να είστε εδώ. Κρατάω τις δεσμεύσεις σας και συνήθως δεν τις ξεχνάω, ξεκινώντας από τις δεσμεύσεις του Πρίτανη, έτσι πάντα πάνω απ' όλα, και τις δικές σας. Και θα χαρώ, σας έχω σε ελεγκτικό μηχανισμό από την αρχή, και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και σε άλλους χώρους μαζί με τους φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.